Λοιπόν, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε σε μια ανοιχτή συζήτηση για την πολιτική στη δημόσια υγεία με αφορμή το βιβλίο «Πανδημία και οι σύγχρονες απειλές στη δημόσια υγεία» που επιμελήθηκαν οι καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Αλέξης Μπένος και Ηλίας Κονδύλης. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε τη συζήτηση σε μια συνθήκη που οι αστοχίες διαχείρισης της πανδημίας είναι ορατές, με το τέταρτο επιδημικό κύμα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, τα νοσοκομεία και κυρίως οι άνθρωποι τους να έχουν γονατίσει, το σύστημα υγείας να έχει μετατραπεί μία και δύο και τρεις φορές σε σύστημα μιας νόσου, αφήνοντας απ' έξω τη λοιπή νοσηρότητα και τους εμβολιασμούς να είναι στο 60%. Λοιπόν, ξεκινάμε δίνοντας το λόγο στον καθηγητή Κοινωνιολογίας και Πολιτικών Υγείας, αντιπρίτανη του Παντίου Πανεπιστημίου, κύριο Χαράλαμπο Οικονόμου. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πραγματικά τους επιμελητές του τόμου για την τιμή να με καλέσουν εδώ να συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση, όπου νομίζω είναι μια ευκαιρία να ακουστεί και ένας διαφορετικός λόγος, πέρα από τον κυρίαρχο λόγο που προβάλλεται παντού, και να συζητήσουμε την ουσία του πράγματος. Κατά όψη μου, το συγκεκριμένο βιβλίο έχει 5 πολύ θετικά σημεία στα οποία πρέπει να αναφερθούμε και είναι και η προστέμενη αξία του, άλλωστε. Το πρώτο και βασικότερο είναι το γεγονός ότι είναι, εντάξει, στα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 1-1,5 χρόνια, έχουν εκδοθεί διάφορα βιβλία που συνδέονται με την COVID, τις πανδημίες και ούτω καθεξής. Τα περισσότερα από αυτά, όμως, θα έλεγα ότι είναι, σε εισαγωγικά, επιτρέξτε μου τον όρο, μονόχνοτα ή μονοδιάστατα. Με την έννοια ότι πιάνουν μία διάσταση της επιδημίας και αναφέρονται σε αυτήν. Απουσιάζει, επομένως, μία διεπιστημονική και ολική αντιμετώπιση του ζητήματος. Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι πολύ θετικό, ότι σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα, αναπτύσσει τις διαφορετικές οπτικές κάτω από τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίζουμε προβλήματα όπως οι πανδημίες, που είναι προβλήματα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και όλα αυτά μεταξύ τους έχουν μία αλληλεπίδραση. Άρα, το βιβλίο προσφέρει την επιδημιολογική οπτική, προσφέρει την οικονομική ανάλυση, την κοινωνιολογική ματιά, αναφέρεται στα ζητήματα πολιτικής υγείας, πιάνει την νομική προσέγγιση με την έννοια της προστασίας και της συνταγματικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του δικαιώματος στην υγεία και, επομένως, αυτό είναι ένα πολύ δυνατό σημείο του. Ένα δεύτερο σημείο είναι ότι θέτει στο προσκήνιο το ζήτημα των κρίσεων και της διασύνδεσης και αλληλεπίδρασης των διαφορετικών εκφάνσεων των κρίσεων. Άρα, ουσιαστικά, μια κρίση ποτέ δεν είναι μόνο οικονομική ή μόνο κοινωνική, αλλά είναι ολική και αμφισβητεί τον ευρύτερο κοινωνικό σχηματισμό. Άρα θα πρέπει να δούμε ακριβώς το γιατί μία πανδημία εμφανίστηκε μετά από μία περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης και ποια είναι η σύνδεση μεταξύ αυτών. Νομίζω ότι ο συνάδελφος, αγαπητός φίλος, κ. Παπαθεοδόρου, είναι ο κατάλληλος να το αναπτύξει περισσότερο αυτό στη συνέχεια. Τρίτον, αναδεικνύει τη σημασία της υγείας, όπου ακόμα και η πιο ακραία νεοφιλελεύθερη οπτική σαφώς δεν μπορεί να παραγνωρίσει την έννοια, συγχωρήστε μου τον όρο, του ανθρώπινου κεφαλαίου και του βασικού συστατικού αυτού που είναι η υγεία, πέρα από την εκπαίδευση. Εκπαίδευση και υγεία είναι τα δύο βασικά συστατικά στα οποία μια κοινωνία πρέπει να επενδύει. Αν δεν επενδύουμε σε αυτό, μια κοινωνία είναι καταδικασμένη, κατά την άποψή μου. Τέταρτο βασικό σημείο είναι ότι το βιβλίο κάνει μια αποτίμηση της κατάστασης στην Ελλάδα. Δηλαδή, κάνει μια πρώτη προσέγγιση να δει σε ποιο βαθμό ο τρόπος που διαχειριστήκαμε την πανδημία ήταν δόκιμος και αν ήταν και αποτελεσματικός. Θα αναφερθώ και στη συνέχεια σε αυτό. Και τέλος, διατυπώνει προτάσεις κάτω από το πρίσμα ενός κριτικού πνεύματος για εναλλακτικά παραδείγματα θέασης αυτής της φαινομενικά κατάστασης εξαίρεσης, υποτίθεται, αλλά ουσιαστικά κάθε άλλο παρά εξαίρεση καταλήγει να είναι, μιας και πλέον αποτελεί βασικό δομικό χαρακτηριστικό των καπιταλιστικών κοινωνιών. Έχοντας αυτό ως ένα γενικό σκεπτικό, οι επιμέρους άξονες ανάλυσης αναφέρονται σε αυτά τα πεδία και θέτουν πρώτον
το ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο που ευνοεί την εμφάνιση πανδημιών. Εδώ έχουμε εξελίξεις όπως για παράδειγμα η νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση που έχει πάρει πλέον η παγκοσμιοποίηση, το ζήτημα της έντονης αστικοποίησης σε άφλιες συνθήκες πολλές φορές διαβίωσης, η εξάντληση των περιβαλλοντικών πόρων, που όλα αυτά συνιστούν βασικές παραμέτρους. Δεύτερον, η διασύνδεση οικονομικής και επιδημιολογικής κρίσης, όπως είπα, και αυτός ο όρος που χρησιμοποιείται στο βιβλίο της συνδημίας είναι αρκετά έτσι ενδιαφέρον όρος, που φαντάζομαι ότι ο κ. Παπαθεοδόρου θα το αναλύσει περισσότερο. Τρίτο όμως και βασικότερο, αναδεικνύει το βιβλίο το ζήτημα των ανισοτήτων στην υγεία. Γιατί είχε καλλιεργηθεί αυτός ο ωραίος μύθος και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κλπ. Ότι είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον κίνδυνο, κινδυνεύουμε όλοι και όλο καθεξής. Αυτό είναι παραμύθια, συγγνώμη για την έκφραση, θα λένε μύθος. Με την έννοια ότι οι επιπτώσεις στην υγεία είναι άκρως ταξικές, άνισες και συνδέονται όπως πολύ εύστοχα αναφέρονται μέσα στο βιβλίο με γεωγραφικές ανισότητες, με εισοδηματικές ανισότητες, επαγγελματικές ή εργασιακές, με εκπαιδευτικές, στεγαστικές και ούτω καθεξής. Είναι άλλο πράγμα να ζητάς τον άλλο να μείνει μέσα στο σπίτι του σε ένα σπίτι 50 τετραγωνικά, μία τετραμελής οικογένεια και άλλο άλλος να έχει μία έπαυλη στην εκάλη και να του πεις ξέρεις μείνε στο σπίτι σου και μην διαφορείς έξω. Αυτά είναι γεγονός. Είναι διαφορετικό το να ξέρουμε ότι εμείς, για παράδειγμα, ως καθηγητές μπορούμε να δουλέψουμε από το σπίτι εξ αποστάσεως, αλλά άνθρωποι που παρέχουν υπηρεσίες, που είναι στην πρώτη γραμμή, υγειονομικό, δυναμικό και ούτω καθεξής, σαφώς έρχεται σε επαφή με άμεσους κινδύνους. Ή οι ευάλωτες ομάδες, όπως οι μετανάστες, πρόσφυγες και ούτω καθεξής, που διαβιούν σε αυτές τις άθλιες συνθήκες που όλοι μας γνωρίζουμε και επομένως αναλύονται πολύ εύστοχα μέσα στο βιβλίο. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ λίγο περισσότερο, μιας και είναι και το αντικείμενό μου ίσως, στις ανεπάρκειες και τις αστοχίες της πολιτικής υγείας που αναλύονται μέσα στο βιβλίο. Είναι σαφές, η χώρα δεν έχει δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και δημόσιας υγείας. Και επιτρέψτε μου εδώ μια παρένθεση. Το γεγονός ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν θέλει να εμβολιαστεί, δεν συνδέεται ότι είναι αντιεμβολιαστές γενικά. Συνδέεται με το γεγονός ότι δεν είναι σίγουροι, ότι τους έχει καλλιεργηθεί μια αμφισημία γύρω από αυτό. Άρα, για παράδειγμα, εάν είχα μια αναπτυγμένη δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως η προσπάθεια που είχε γίνει πριν μερικά χρόνια για την ανάπτυξη των τοπικών μονάδων υγείας, εάν αυτό το δίκτυο είχε αναπτυχθεί, σαφώς η κατάσταση θα ήταν διαφορετική. Γιατί? Γιατί ακριβώς η στελέχωση αυτών των δομών ανταποκρίνονταν σε αυτό το σκεπτικό. Όταν έχω μέσα κοινωνικούς λειτουργούς, έχω επισκέπτες υγείας, έχω νοσηλευτές, είμαι στην κοινότητα, στη γειτονιά, θα πάρω πόρτα-πόρτα τα σπίτια, θα ενημερώσω τον πληθυσμό, θα έχω μια συζήτηση. Δεν θα βγαίνει οποιοδήποτε στην τηλεόραση να μου κουνάει το δάχτυλο ότι αν δεν κάνεις αυτό, φταίς εσύ. Και η αποδοχή των ντόμι, και το γνωρίζω από πρώτο χέρι μιας και ήμουν αυτός που είχε συντονίσει όλη τη διαδικασία αξιολόγηση των ντόμι σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τότε, έδειξε μια καταπληκτική αποδοχή του κόσμου και θετικότατα αποτελέσματα απέναντι στις ντόμι. Αυτό εξαφανίστηκε. Γιατί? Ένα τεράστιο ερωτηματικό. Ταυτόχρονα, έχω ένα σύστημα το οποίο ήταν εξασθενημένο, ήταν απαρχαιωμένο ως προς τη δόμησή του και απροετοίμαστο να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις. Εξού και τα προβλήματα. Ο κυρίαρχος λόγος, ουσιαστικά, αν διάβαζε κανείς πίσω από αυτό, ήταν πιο μην καταρρεύσει το σύστημα υγείας. Το όλο πρόβλημα ήταν να διαχειριστούμε το σύστημα υγείας, γιατί αλλιώς τι θα κάνουμε. Αντί να διαμορφώσουμε πολιτικές πρόληψης, προαγωγής και να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Άρα εδώ είχα μία αυταρχική διαχείριση της κατάστασης με απουσία οποιασδήποτε συμμετοχής των πολιτών. Οι πολίτες εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι για την κατάσταση. Δεν εφαρμόζουν τα μέτρα, δεν ακούνε, αντί να έχω διαμορφώσει δομές τέτοιες επικοινωνιακού πράτην που να συμμετέχουν όλοι. Που να μπορούν οι πολίτες να νιώθουν ότι συμμετέχω κι εγώ ενεργά στη διαχείριση της κατάστασης και δεν εμφανίζομαι απλά ως κάποιος που φταίω για αυτό, γιατί δεν εφαρμόζω τα μέτρα που σε εισαγωγικά μου λένε ειδικοί. Έτσι. Και βέβαια, ένα τελευταίο βασικό σημείο, η απουσία έγκυρων και αξιόπιστων δεδομένων. Από πού να αντλήσουμε δεδομένα, από τον ΕΟΒΗ, από πού, που ήταν εντελώς ανύπαρκτος. Παντελώς ανύπαρκτος. Και αυτό εντοπίζεται μέσα στο βιβλίο. Άρα, πώς θα διαμορφώσω πολιτικές όταν τα στοιχεία μου είναι αναξιόπιστα.
Επόμενο βασικό σημείο, ακριβώς το ζήτημα των κοινωνικών δικαιωμάτων και αυτός ο περιορισμός των κοινωνικών δικαιωμάτων που φάνηκε μέσα στη διαχείριση της πανδημίας. Εδώ έχω μια κατασταλτική βιοπολιτική, σαφώς. Έχω μια έμφαση στην ατομική ευθύνη, στην προβολή του υψηλού κινδύνου και τη δημιουργία ενός κλίματος φόβου, όπου τονιζόταν η ανάγκη αποστασιοποίησης, απαγόρευσης κυκλοφορίας, αυστηρή έλεγχη συμμόρφωσης κλπ. Άρα εδώ έχω μια νεοφιλελεύθερη, αυταρχική πανοπτική επιτήρηση και αστυνομοκρατία. Οι πολίτες είναι παθητικά, υπάκουα όργανα, υποκείμενα, τα οποία δεν έχουν λόγο, αντί να έχω προσπαθήσει να διαμορφώσω καλά πληροφορημένους πολίτες να κατανοήσουν αυτό το πράγμα. Αλλά πώς θα το κάνω αυτό, αν η σχολική υγιεινή απουσιάζει, αν η υγιεινή από τους χώρους εργασίας απουσιάζει, εάν στη γειτονιά δεν έχω την τοπική μονάδα υγείας, σαφώς αυτά είναι στο επίπεδο της φαντασίας. Και τέλος, γιατί ίσως μακρηγόρησα, ένα πολύ βασικό σημείο που αναδεικνύεται κατά την άποψή μου είναι η αδυναμία συντονισμού και ολοκληρωμένης ανάληψης δράσης από τη διεθνή κοινότητα και τους διεθνείς οργανισμούς. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, κατά την άποψή μου, δεν ανταποκρίθηκε επαρκώς. Και το ζήτημα της διαχείρισης των εμβολίων και ιδιαίτερα της πατέντας για μένα είναι απαράδεκτο, που για ακόμα μια φορά φάνηκε ότι κυριαρχούν τα συμφέροντα των μεγάλων φαρμακευτικών εταιριών. Σταματάω εδώ για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστούμε, κύριε Οικονόμου. Ας πάμε στον καθηγητή κοινωνικής πολιτικής, αντιπρίτανη του Παντείου Πανεπιστημίου, τον κύριο Χρήστο Παπαθεοδόρου. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και είναι τιμή μου να παρουσιάσω το βιβλίο αυτό που έχουν επιμεληθεί ο Αλέξης Μπένος και ο Ηλίας Κονδύλης, δύο συνάδελφοι, τους οποίους έχω σε ιδιαίτερα υψηλή εκτίμηση τόσο για το ακαδημαϊκό τους έργο, όσο για το ερευνητικό τους έργο, όσο για το ακαδημαϊκό τους ήθος. Το τονίζω το ακαδημαϊκό ήθος, γιατί είναι κάτι που δυστυχώς σπανίζει πλέον στο χώρο μας. Προσπάθησα να γράψω αυτά που να πω, διότι συνήθως είμαι πολύ φλίαρος, οπότε για να μην φάω το χρόνο και να πειθαρχήσω. Λοιπόν, το πρώτο σχόλιο μου είναι ότι ο τίτλος του βιβλίου το αδικεί. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Πανδημία και σύγχρονες απειλές για τη δημόσια υγεία». Το βιβλίο αυτό είναι πολύ παραπάνω από τις απειλές για τη δημόσια υγεία και θα αναφερθώ στη συνέχεια γι' αυτό. Δεύτερο, είναι ένα βιβλίο που διαβάζεται εύκολα από τους μη ειδικούς στο αντικείμενο, χωρίς όμως να στερείται επιστημονική τεκμηρίωση. Και επειδή πρόκειται για συλλογικό τόμο, που σημαίνει ότι είναι κείμενα πολλών συναδέλφων, αυτό είναι επίτευγμα από τους επιμελητές. Το τονίζω να διαβάζεται εύκολα, γιατί συνήθως έχουμε βιβλία τα οποία ο κάθε ειδικός καταφεύγει στην jargon του αντικειμένου του, βάζοντας έτσι βαρισίμαντες εκφράσεις, λέξεις, έννοιες που ο μη ειδικός δεν μπορεί να κατανοήσει, δίνει μια επιστικομονοφάνεια και φυσικά ένα κείμενο το οποίο δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό στο ευρύ κοινό και είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα συζητάμε. Τρίτον, είναι ότι χαρακτηρίζεται από μια κριτική ανάλυση των αιτιών της πανδημίας και των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων, κάτι που δυστυχώς απουσιάζει από το δημόσιο διάλογο, όπως αυτός εμφανίζει στα συστημικά μέσα μαζικής επικοινωνίας. Και το τονίζω αυτό, γιατί πλέον είμαστε, μου θυμίζει λίγο την περίοδο της φούσκας του χρηματιστηρίου. Είναι μια παρόμοια περίπτωση. Ξαφνικά όλος ο κόσμος είχε γίνει ο ειδικός και μιλούσε για τις μετοχές, να θυμάστε. Πήγαινε σε ένα καφενείο στο χωριό και όλοι ήταν μπροστά στην τηλεόραση και μιλούσαν για. Τώρα έχουμε μια κοινωνία που είναι ειδική στα εμβόλια. Μιλάνε όλοι για τα εμβόλια, ποιο είναι καλύτερο να τη Pfizer, το Moderna, το AstraZeneca, ποιες είναι επιπτώσεις κλπ. Και ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι είναι μια έτσι γενικά ιατροκεντρική προσέγγιση, η οποία έχει διασπαρίσει όλη την κοινωνία, όπου το ζήτημα είναι ποιο εμβόλιο είναι πιο αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση της κρίσης και αν θα πρέπει να κάνουμε ή όχι το εμβόλιο. Όπως σωστά επισημάνθηκε από τον κύριο Οικονόμου, το βιβλίο αυτό ξεφεύγει από μια στήρα ιατροκεντρική προσέγγιση της πανδημίας που έχουμε συνηθίσει στο δημόσιο διάλογο, ως η εμφάνιση του COVID να είναι ένα τυχαίο γεγονός και η εστίαση είναι κυρίως στην αντιμετώπιση μέσω της πανδημίας, μέσω της ιατρικής τεχνολογίας και της ατομικής πειθάρχησης στις εντολές της πολιτείας. Να θυμίσουμε ότι ο δημόσιος διάλογος, όπως αναπαράχθηκε από τα συστημικά ΜΜΕ, εξαντλείται σε θέματα όπως τα εμβόλια και τα υποσχόμενα φάρμακα, τα οποία παράγονται από κάποιους φαρμακευτικούς κολοσσούς. Άρα πάλι ο ίδιος ο καπιταλισμός και οι επιχειρήσεις έρχονται να δώσουν τη λύση
σε ένα πρόβλημα το οποίο εμφανίζεται τυχαία, δεν υπεύθυνος αυτός γι' αυτό. Επίσης, στο δημόσιο διάλογο έχουμε το κομμάτι της αντίθεσης εμβολιαστών-αντιεμβολιαστών ή σε μια στατιστική κρουσμάτων αναφορικά με τα στατιστική κρουσμάτων ή στατιστικές για την πληρότητα των ΜΕΔ. Χωρίς την ίδια στιγμή εσκεμμένα να εμβαθύνει ο διάλογος αυτό στα δύο ζητήματα αυτού που αποκαλούμε πολιτική οικονομία της πανδημίας. Και τονίζω την έκφραση πολιτική οικονομία της πανδημίας με την έννοια ότι η πανδημία, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως και από τον κύριο οικονόμου, οποιοδήποτε φαινόμενο σε μια καπιταλιστική κοινωνία δεν αφορά μόνο θέματα υγείας, αλλά αφορά το σύνολο των οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών σχέσεων σε μια κοινωνία. Το οποίο είναι πολύ δύσκολο να διαχωριστούν. Είναι πολύ δύσκολο να τα διαχωρίσουμε το ένα από το άλλο. Έτσι, ενδεικτικά, να πάρουμε ας πούμε, το κεφάλαιο του Howard Wolsey και εστιάζει στα δομικά αίτια της πανδημίας, καταδεικνύοντας την καπιταλιστική βιομηχανική υγεία, την καταστροφή των φυσικών πόρων και την παραγωγή κρέατος που έχουν επιταχυνθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες. Ενδεικτικά, η παραγωγή κρέατος στο πλαίσιο του καπιταλιστικού μοντέλου γεωργικής παραγωγής, όπου η ανατροφή, σφαγή και συσκευασία διεξάγονται σε συνθήκες εργοστασίου, οδηγεί σε μολύσεις από ιούς και μεταλλάξεις σε πιο επιθετικούς οργανισμούς, όπως οι επιδημίες γρήπης των χείρων και των πτηνών. Άρα, ουσιαστικά αυτό που εμφανίζουν σαν πανδημίες, όπως έχουμε συνηθίσει, σε μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με ακριβώς το ίδιο το πρότυπο της καπιταλιστικής παραγωγής. Να θυμηθούμε κάτι το οποίο το έχω βιώσει πολύ έντονα όταν ήμουν στην Αγγλία, την περίπου τον όσο των τρελών Αγελάδων. Εντάξει. Ένας τεράστιος διάλογος για το που οφείλεται, σαφώς οφειλόταν στην βιομηχανική παραγωγή κρέατος στη Μεγάλη Βρετανία. Και εδώ μπαίνει και ένα άλλο κομμάτι της εμπιστοσύνης των πολιτών, εντάξει, που είναι πολύ σημαντικό, στον κυρίαρχο λόγο, στην πολιτεία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μας φαίνεται παράλογο που κάποιοι δεν πείθονται, π.χ. στο να κάνουν το εμβόλιο, μα είναι ο επίσημος λόγος της πολιτείας και οφείλω να υπακούσω, μα εγώ θυμάμαι στην Αγγλία, ο επίσημος λόγος της πολιτείας ήταν ότι μπορείτε να τρώτε βρετανικό μπριφ, μοσχάρι και δεν έχει κανένα κίνδυνο. Και ερχόμενο στην Ελλάδα, διαπιστώνω ότι δεν μπορώ να είμαι μοδότης, διότι την περίοδο εκείνη εκεί ζούσα στην Αγγλία και έτρωγα βρετανικό μπριφ. Εντάξει. Οπότε 20 χρόνια μετά, 25 χρόνια μετά, δεν μπορώ να είμαι μοδότης. Εντάξει. Άρα εκεί καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει μια διάσταση σε αυτό. Την ίδια στιγμή που οι διεθνείς οργανισμοί, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, μέσω της εξάρτησής τους από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και αυτό που ονομάζει ο Γουόλτζικ φιλανθρωπικά καπιταλισμό, βάζοντας μέσα το ίδρυμα του Γκέιτς, αποφεύγουν να εστιάσουν τα δομικά αίτια των πανδημιών, περιορίζοντας το ενδιαφέρον τους στα εμβόλια και τα αντιϊκά φάρμακα και στην αλλαγή συμπεριφοράς σε ατομικό επίπεδο. Το ίδιο θα υποστηρίξει σε άλλο κεφάλαιο και ο Χρήστος Λάσκος, ότι δηλαδή οι πανδημίες δεν είναι ένα εξωγενές ατύχημα, αλλά συνδέονται με το κυρίαρχο καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Την ίδια στιγμή, οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που κυριάρχησαν τη δεκαετία του 1980 αποδυνάμωσαν τα συστήματα υγείας στην αντιμετώπιση αυτών των πανδημιών. Η έμφαση της κυβέρνησης στην Ελλάδα είναι ότι η απρόσκοπτη λειτουργία των αγορών. Η πολιτική στην Ελλάδα έχει δώσει έμφαση στην απρόσκοπτη λειτουργία των αγορών στο πλαίσιο του κυρίαρχου μοντέλου πολιτικής που εφαρμόζεται σχεδόν απρόσκοπτα από το 1990. Ο Σταύρος Μαυροδέας και η Χριστίνα Παρασκευοπούλου εμβαθύνουν περαιτέρω στην πολιτική οικονομία της πανδημίας και των επιπτώσεών της. Επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια κανονική οικονομική κρίση, τόσο ως προς το ποσοτικό της μέγεθος, σε περιπτώσεις που έχει στο ΑΕΠ, στην απασχόληση κλπ., όσο και στα ποιοτικά της χαρακτηριστικά. Αντλώντας από τη μαρξιστική πολιτική οικονομία, καταδεικνύουν ότι η πανδημία είναι η αφορμή για τη μεγέθυνση προϋπάρχοντων προβλημάτων της καπιταλιστικής εισόρευσης. Τις τελευταίες δεκαετίες εμφανίζονται όλο και πιο συχνά κύματα επιδημιών που αποδίδονται στη ραγδαία επιδείνωση των σχέσεων ανθρώπου φύσης ως αποτέλεσμα της ίδιας συμπαρωματοποίησης και χωρίς φραγμούς εκμετάλλευσης της φύσης. Οι επιπτώσεις των πανδημιών αυτών είναι μακροπρόθεσμες και υπερβαίνουν τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Στις έμεσες κοινωνικές επιπτώσεις θα εντάξουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό και την ενοχοποίηση ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, το κλείσιμο των σχολείων, την αύξηση της οικογενειακής βίας, τη μείωση των εισοδημάτων, την αύξηση ανεργίας, μείωση φορολογικών εσόδων, μείωση κατανάλωση κλπ. Παράλληλα, όμως, δερμής είναι και επιπτώσεις στην οικονομία. Κλάδι όπως η γεωργία, ο τουρισμός, οι μεταφορές και το εμπόριο πλήττονται σημαντικά, καθώς και στην ίδια τη διανομή του εισοδήματος.
Οι επιπτώσεις της πανδημίας δεν είναι το ίδιο σε όλα τα κοινωνικά-οικονομικά στρώματα. Εντάξει. Επειδή η πανδημία επιδρά ιδιαίτερα στις οικονομίες των υπηρεσιών, σαφώς αναμένεται οι επιπτώσεις να είναι πολύ πιο έντονες σε χώρες όπως η Ελλάδα, οι οποίες σε συνάρτηση με τα βαθύτερα διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Η Μαρία Δημητρισδίδου επίσης εξετάζει επιπτώσεις υγειονομικής κοινωνικής και οικονομικής κρίσης και την επίδραση που αυτή έχει στην ανισότητα. Επισημαίνει ότι η πανδημία κάνει πιο ορατή και επιδεινώνει την προϋπάρχουσα πόλωση αναφορικά με την αγορά εργασίας και το κοινωνικό κράτος, όπου παρατηρούμε συρρήκνωση του μεσαίου τμήματος αγοράς εργασίας και αύξηση των εργατών σε επισφαλείς και άτυπες μορφές εργασίας. Η πανδημία και τα μέτρα ανάσχησής της ασκούν τεράστια πίεση στην αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα η ανεργία να εκτιμάται ότι θα φτάσει σε υψηλότερα επίπεδα από ό,τι την περίοδο του 2008-2009, δηλαδή την περίοδο του ξεσπάσματος της οικονομικής κρίσης. Παράλληλα, ενισχύει την πόλωση, καθώς η επιτάχυνση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας οδηγεί σε περαιτέρω συρρήκνωση του μεσαίου στρώματος στην αγορά εργασίας και αύξηση των ανισοτήτων. Επρόσθετα, γίνεται σαφές ότι είναι άνηση κατανομή των κινδύνων έκθεση των κορονοϊών. Όπως είπε και ο κύριος οικονόμου προηγουμένως, ανάλογα, παραδείγματος χάρη, ένας εργάτης, ο οποίος εργάζεται σε έναν μαζικό χώρο εργασίας, μου ξέρετε, έχει πολύ μεγαλύτερη έκθεση στον κορονοϊό από ότι έναν που εργάζεται στο σπίτι, εργάζεται σε ένα γραφείο μόνος του. Επίσης, αυτός που θα χρειαστεί να πάρει μαζικά μέσα μεταφοράς για να πάει στη δουλειά του, θα πω, εκτίθεται πολύ περισσότερο, αλλά η έκθεση στον κορονοϊό δεν είναι ίδια, έχει ένα ταξικό πρόσημο. Δυσμενείς είναι και επιπτώσεις σαφώς και στις εργασιακές σχέσεις και στα θέματα ισότητας των φύλων. Πάνω χάρη ότι το ζήτημα, το κλείσιμο των σχολείων, εντάξει, σημαίνει ότι πέφτει ένα πολύ μεγάλο βάρος κυρίως στις γυναίκες, οι οποίες θα πρέπει να μείνουν σπίτι για να φροντίζουν τα παιδιά που θα μείνουν. Δηλαδή, αυτόματα επιδρά ακριβώς στο ίδιο το μοντέλο, στην ίδια την ισότητα των φύλων. Η Πετμεζίδου καταλήγει ότι η πανδημία θα μπορούσε να αποτελέσει μια χειρή επενθύμηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να επανεξετάσει τις σχέσεις μεταξύ μιας περιβαλλοντολογικά βιώσιμης, κλιματικά ουδέτερης οικονομίας και της επίτευξης κοινωνικής ευημερίας. Ο Ηλίας Κονδύλης, Φίλιππος Ταραντήλης, Στέργιος Ερέτης και Αλέξης Μπένος επισημαίνουν τα χαμηλά επίπεδα επιδημικής ετοιμότητας στην Ελλάδα και τα συνακόλουθα κενά στην επιδημιολογική επιτήρηση. Ως επιδημική σκοπιμότητα, αναφέρει την ικανότητα ενός συστήματος υγείας να ανιχνεύει, να αναφέρει και να ελέγχει επιδημικές εξάρξεις, καθώς και στην ικανότητά του να αντιμετωπίζει με αποτελεσματικό και ολιστικό τρόπο τις υγειονομικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των επιδημιών. Τα χαμηλά επίπεδα επιδημικής ετοιμότητας έχουν ως αποτέλεσμα την εφαρμογή οριζόντιων μη στοχευμένων μέτρων κοινωνικής απομόνωσης με σημαντικές ψυχικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην απροθυμία της κυβέρνησης να επενδύσει σε μόνιμες δομές δημόσιας υγείας και επιδημιολογικής επιτήρησης, στην προτεραιότητα στην ικανοποίηση ετοιμάτων επιχειρηματικών κλάδων έναντι του συνολικού κοινωνικού συμφέροντος, στην αδιαφορία της προστασίας της εργασίας και την αντιεπιστημονική επένδυση στην ατομική έναντι της κοινωνικής κρατικής ευθύνης. Επιπρόσθετα, υπήρξαν μεγάλα κενά, μεγάλα προβλήματα στην πρόσβαση των μη COVID ασθενών σε υπηρεσίες υγείας και πλημερή φροντίδα των χρόνιων ασθενών, με αποτέλεσμα την αύξηση θνησιμότητας αυτών που δεν σχετίζονται άμεσα με την πανδημία. Δηλαδή, έχουμε μια περίοδο που αυξάνεται η θνησιμότητα των ατόμων με χρόνια ασπαθήσεις ή ατόμων που δεν καταλήγουν λόγω COVID. Και αυτό γιατί ακριβώς είναι πλημελή φροντίδα στο δημόσιο σύστημα υγείας. Ο Αλέξης Μπένος πάλι με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, την Έφη Μακρύδιο και τον Μιχάλη Πουλημά και τον Ηλία Κονδύλη καταδεικνύουν σε ένα άλλο κεφάλαιο τις κοινωνικές ανισότητες στην υγεία στο πλαίσιο της πανδημίας. Η διεύρυνση των οικονομικών ισοτήτων από τη δεκαετία του 1980 είχε ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση των ισοτήτων στους κοινωνικούς προσδιοριστές της υγείας αλλά και στην ίδια την οσιρότητα. Οι χαμηλότερες κοινωνικο-οικονομικές τάξεις είναι αυτές με περισσότερο επιβαρημένη υγεία και είναι πιο ευάλωτες στην έκθεση των ιών. Όπως επισημαίνουν οι συγγραφείς, η συνύπαρξη της επιδημίας και των κοινωνικο-οικονομικών ισοτήτων στην προϋπάρχουσα νοσηρότητα, καθώς και στην πιθανότητα έκθεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων υγείας, συνθέτουν μια κατάσταση στην οποία μια σειρά από παράγοντες κινδύνου και συνοσηρότητας αλληλοεπιδρούν και αλλοτροφοδοτούνται σωρευτικά, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση της υγείας και την περιττέρω διεύρυνση των ανισοτήτων της υγείας εις βάρος των φτωχών και χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων. Τα παραπάνω ήταν μια συνοπτική και επιλεκτική παρουσίαση ορισμένων κεφαλαίων του βιβλίου, που θεματικά ήταν πιο οικία στο δικό μου αντικείμενο.
Θεωρώ ότι είναι βιβλίο επίκαιρο, ευκολοδιάβαστο, με μια κριτική και ολιστική προσέγγιση στα προβλήματα της πανδημίας. Δεν περιορίζεται στη μειοπική και καποσπασματική αποτύπωση και ανάλυση της πανδημίας του COVID, όπως αυτή παρουσιάζεται στον κυρίαρχο λόγο, σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο, αλλά εξετάζει τα δομικά αίτια της, τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις και τις πολιτικές αντιμετώπισης της ως οργανικό κομμάτι του κυρίαρχου τρόπου οργάνωσης της κοινωνίας και της οικονομίας. Καταλήγοντας, είναι ένα βιβλίο που πρέπει να διαβαστεί και πιστεύω θα επηρεάσει σημαντικά το δημόσιο διάλογο. Ευχαριστώ και εύχομαι στους επιμελητές καλό τάξιδο. Ευχαριστούμε, κύριε Παπαθεοδόρου. Θέλουμε τώρα να ακούσουμε την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, κυρία Αφροδίτη Ρέτσιο. Εγώ δεν συνηθίζω να χλιαρώ, θα είμαι λακωνική. Θα ξεκινήσω, αν και θα υποκύψω στον πειρασμό, να σχολιάσω ίσως κάποια από όσα ακούστηκαν, γιατί άλλωστε νομίζω αυτή είναι και ο σκοπός της σημερινής βιβλιοπαρουσίασης και εκδήλωσης, η ανταλλαγή προβληματισμού και σκέψεων για την πολιτική με αφορμή την πανδημία και το βιβλίο ασφαλώς εδώ, «Πανδημία και σύγχρονες απειλές στη δημόσια υγεία». Εγώ θα δανειστώ τα λόγια των επιμελητών στον επίλογο του πρόλογου του βιβλίου, όχι επειδή δεν διάβασα όλο το βιβλίο, αλλά νομίζω γιατί εκεί βρίσκεται η αξία του βιβλίου, οι οποίοι λένε ότι φιλοδοξούν μέσα από αυτή την διεπιστημονική προσέγγιση στη συγκεκριμένη έκδοση να συμβάλλουν σε μια περαιτέρω ανάλυση, εμβάθυνση, εμείς τα λέγαμε προβληματισμό του ρόλου της πανδημίας στη διεύρυνση των κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων στην υγεία. Και σωστά επιλέγουν και λένε διεύρυνση, γιατί αυτές προϋπήρχαν. Προϋπήρχαν της πανδημίας. Αυτό εκφράστηκε και εκδηλώθηκαν οι συνέπειες αυτών των κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων την περίοδο της πανδημίας, αλλά και αξιοποιήθηκε η πανδημία, ώστε να διευρυνθούν αυτές οι προϋπάρχουσες κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες. Και έχει αυτό, κατά τη γνώμη μου και τη γνώμη της Ομοσπονδίας, αν και εδώ είμαι με την ιδιότητα του Προέδρου της Ομοσπονδίας, δεν την εκπροσωπώ ωστόσο, όχι ότι θα είχε κάποια αντίρρηση, έχει ιδιαίτερη αξία, γιατί έγινε μια πολύ συστηματική, ενορχιστρωμένη προσπάθεια από την πρώτη στιγμή εκδήλωση της πανδημίας, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά παγκόσμια, από όλες τις κυβερνήσεις και από τους εκπροσώπους της αστικής τάξης, να κυριαρχήσει η αντίληψη ότι η πανδημία είναι ένα πρόβλημα εθνικό, ανεξάρτητα από την οικονομική και την κοινωνική θέση του καθενός, και έτσι το προσέγγιζαν. Η αλήθεια, βέβαια, πλέον δεν κρύβεται. Ανέφεραν και οι προηγούμενοι ενηλητές αρκετά στοιχεία, αλλά και το ίδιο το βιβλίο. Και γι' αυτό νομίζουμε ότι έχει μια ιδιαίτερη αξία να το διαβάσουμε, γιατί μπορεί να αντλήσει κανείς πολύ χρήσιμα στοιχεία και πολύτιμα συμπεράσματα. Γιατί ήτανε και είναι άλλοι όροι στην πρόληψη, τη θεραπεία και την αποκατάσταση για την ηγεσία αυτού του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος και στην περίοδο της πανδημίας, και άλλοι για το λαό μας, αλλά συνολικά για τους λαούς, από ό,τι φάνηκε, όπου όλα τα εμπορευματοποιημένα συστήματα υγείας κατέρευσαν σαν χάρτινη πύργη και έθαψαν κάτω από τα σαφρά θεμέλια τους εκατόντες ανθρώπων. Ο λαός μας εδώ ήρθε αντιμέτωπος με ένα δημόσιο σύστημα υγείας με ράτζα, διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ, να περιμένουν για ένα πολυπόθητο κρεβάτι, με τεράστιες λίστες αναμονής, οι οποίες μεγάλωσαν ακόμη περισσότερο για άλλα προβλήματα υγείας, με περικοπές για φάρμακα και εξετάσεις απόλυτα αναγκαίες,
με μια οικονομική αφέμαξη προκειμένου να μπορεί να εξασφαλίσει τα στοιχειώδη, με μια παραμέληση σοβαρών προβλημάτων υγείας ακόμα και ογκολογικών, ακριβώς εξαιτίας της μετατροπής του συστήματος υγείας σε σύστημα μιας νόσου, γιατί δεν μπόρεσαν, και αυτή ήταν η επιδίωξη, όχι να μπορέσει και δεν θα μπορούσε άλλωστε αυτό το εμπορευματοποιημένο σύστημα υγείας να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες και να ικανοποιήσει συνδυαστικά και τις ανάγκες που προέκυψαν από την πανδημία, αλλά και τις υπόλοιπες ανάγκες, οι οποίες, καταλαβαίνετε, δεν σταμάτησαν να υπάρχουν, ακόμα και για ογκολογικούς ασθενείς, με τις επιπτώσεις αυτές που ήδη είναι γνωστές και υπάρχουν στοιχεία για την αύξηση της λιπής νοσηρότητας και της θνητότητας, και άλλες για τους χλιδάτους, που τους περίμενε ο προσωπικός τους γιατρός, το κρεβάτι, στην κλινική, στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και θα σας πω εδώ ότι ακόμα και την περίοδο της πανδημίας εξακολούθησε να εφαρμόζεται και μάλιστα υπήρξε επίσπευση της πολιτικής, της εμπορευματοποίησης της υγείας, γιατί την ίδια στιγμή που αλλού ψάχναμε για συσκευές υψηλής ροής οξυγόνου, σε κάποιες μονάδες υγείας του δημόσιου συστήματος υγείας, του εμπορευματοποιημένου όμως δημόσιου συστήματος υγείας, είχαν εξασφαλίσει ακόμα για κάποιους εκλεκτούς, ακόμα και μονάδες εξωσωματικής οξυγόνωσης, ακόμα και από το όνομα μπορεί κανείς να αντιληφθεί για πόσο εξελιγμένη τεχνολογία μιλάμε. Ο λαός μας και οι λαοί ήρθαν αντιμέτωποι με τα περιοριστικά κριτήρια για το τεστ του κορονοϊού, αμφιλεγόμενα αντιεπιστημονικά, την ίδια στιγμή που τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα διατηρούσαν αποθέματα για την υψηλή τους πελατεία, που πηγαίνανε χωρίς να υπάρχει ένδειξη για να κάνουν το τεστ και ποστάρανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις φωτογραφίες τους. Θα ακουστεί ακραίο, αλλά μια ανθρώπινη ζωή όταν χάνεται είναι εξίσου οδυνηρό και λυπηρό από όποια τάξη κοινωνική και αν προέρχεται κανείς. Η ζωή όμως όταν συνεχίζεται, αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν είναι το ίδιο για κάποιον που προέρχεται που προέρχεται από την αστική τάξη, να το πω αυτό. Αντίθετα, αυτές οι ανισότητες παραμένουν και διευρύνονται σε αυτούς που συνέχισαν και θα συνεχίσουν να ζουν, είτε νόσησαν, είτε όχι από κορονοϊό, και είναι άμεσα εξαρτημένο αυτό από την οικονομική και την κοινωνική τους προέλευση. Και αυτό γιατί η πανδημία μπορεί να μην ήταν η αιτία της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, αλλά αξιοποιήθηκε στο έπακρο για να περάσουν μέτρα και αποφάσεις που είχαν από καιρό στα συρτάρια τους. Σήμερα οι νοσοκομιακοί γιατροί είχαμε και την απεργία ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης για το νέο ΕΣΥ, που βέβαια δεν είναι καθόλου νέος στόχος, είναι παλιός στόχος, που υπηρέτησαν με συνέπεια όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, που βασικός γνώμονας είναι η λειτουργία υγεία εμπόρευμα και η λειτουργία των ίδιων των κρατικών μονάδων υγείας με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, με όσο το δυνατόν λιγότερη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και με έσοδα που θα εξασφαλίζουν από την ανταποδοτική τους λειτουργία, είτε από τις άμεσες πληρωμές των ασθενών, είτε από τις έμεσες μέσω των ασφαλιστικών ταμείων, είτε από τις συμπράξεις με τους ιδιώτες, είτε αναζητώντας χορηγούς. Τελικά, για να μην κουράζω, η πανδημία έφερε στο προσκήνιο, κατά τη γνώμη μας, ξανά τη συζήτηση, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα, τους όρους και τις προϋποθέσεις και ποια πρέπει να είναι η διέξοδος, ώστε η σημερινή επιστημονική γνώση, η σημερινή αλματώδης ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, η δυνατότητα πρόβλεψης, γίνεται μια προσπάθεια στο πρώτο άρθρο, ας το πούμε, του βιβλίου για τα δομικά αίτια, μπορεί κανείς να μην τα ονομάσει έτσι, για τις αιτίες, εν πάση περιπτώσει, εκδήλωσης
της πανδημίας, η δυνατότητα πρόβλεψης λοιπόν μιας ενδεχόμενης εκδήλωσης μιας νέας πανδημίας, η παραγωγικότητα της εργασίας, ποιοι είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις για να μετουσιωθούν σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας πραγματικά δωρεάν, καθολικό και αποτελεσματικό. Και αυτό που επιβεβαιώνεται είναι ότι εκεί που κυριαρχεί το κέρδος, ανεξάρτητα από τη συνταγή διαχείρισης αυτού του εκμεταλλευτικού συστήματος, είτε είναι νεοφιλελεύθερη, είτε είναι σοσιαλδημοκρατική, αυτό δεν είναι εφικτό και θα μεγαλώνει όλο και περισσότερο το χάσμα ανάμεσα σε αυτές τις δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας και του λαού να απολαμβάνει σύγχρονες, απολύτως δωρεάν, αντίστοιχες αυτών των επιτευγμάτων, υπηρεσίες υγείας. Τελικά, για να κλείσω, η πραγματική σύγχρονη απειλή είναι ακριβώς αυτό, είναι το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα, η εμπορευματοποιημένη υγεία, η ανάπτυξη του δημόσιου συστήματος υγείας με τα κριτήρια της επιχειρηματικότητας, του κόστους ωφέλους και γι' αυτό ακριβώς είναι χρήσιμο το βιβλίο, γιατί μπορεί να τροφοδοτήσει με συμπεράσματα και με στοιχεία εμάς τους γιατρούς, συνολικά τους επιστήμονες και αν το θέλετε έχει και μία επιπλέον αξία, γιατί είχαμε και την εργαλειοποίηση της επιστήμης όλο αυτό το διάστημα και εδώ έχουμε επιστήμονες που ανεξάρτητα από την ιδεολογική τους αφετηρία και ανεξάρτητα από τις διαφωνίες ή ανεξάρτητα από το βαθμό συμφωνίας μαζί τους, έχουν αποφασίσει να θέσουν την υπηρεσία τους, την επιστήμη τους στην υπηρεσία του λαού μας και αυτό είναι νομίζουμε το κρίσιμο ζήτημα, γι' αυτό και ευχόμαστε να είναι καλό τάξιδο. Ευχαριστούμε, κυρία Ρέτζιου. Ο λόγος τώρα στους επιμελητές του βιβλίου, καθηγητές της Ιατρικής Σχολής, του Απιστήτα. Κύριος Κονδύλης. Ωραία, κύριος Κονδύλης πρώτα. Τώρα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας και τις εισηγητικές σας παρατηρήσεις. Εγώ θα ήθελα να μοιραστώ με την έννοια ότι αρκετά από τα ευρήματα, το βιβλίο αυτό είναι προϊόν συλλογικής δουλειάς, διεπιστημονικής δουλειάς και εντατικής δουλειάς που κράτησε πάνω από 12 μήνες και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Και ξεκινάω λέγοντας ότι το βιβλίο αποτυπώνει εκ των πραγμάτων, διότι η συγγραφή του ολοκληρώθηκε πριν 6 μήνες, καταγράφει και προσπαθεί να βγάλει συμπεράσματα από τη μελέτη ενός φαινομένου το οποίο είναι ακόμη σε εξέλιξη. Παρ' όλα αυτά το βιβλίο καταφέρνει, νομίζω σε αρκετά μεγάλο βαθμό, να περιγράψει τις βασικές τάσεις που εκδηλώνονται μέσα στην πανδημία και αυτές οι βασικές τάσεις είναι ο πολλαπλασιασμός των ήδη υπαρχόντων κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων, ταξικών ανισοτήτων, αυτό το φαινόμενο της ενδημίας, να αποκαλύψει με πραγματικά στοιχεία και δεδομένα τις συνθήκες επιδημικής γύμνιας τις οποίες υπάρχουν στην χώρα μας, να αποκαλύψει με έναν, αν θέλετε, εμπειρικά βασιζόμενο τρόπο το παράλληλο φαινόμενο της παράλληλης αυτής επιδημίας της έκρηξης της non-COVID νοσηρότητας και non-COVID θνησιμότητας, καθώς επίσης και μία σαφή τάση κατά τη διάρκεια της επιδημίας, την εργαλειοποίηση της επιδημίας για την περιστολή των κοινωνικών δικαιωμάτων, για την περιστολή των πολιτικών ελευθεριών. Το φαινόμενο αυτό όμως είναι ακόμη σε εξέλιξη και αυτό το οποίο μας απασχολεί είναι το ποια θα είναι η επόμενη μέρα της πανδημίας. Επιτρέψτε μου να πω ότι αν δει κανείς την ιστορία της δημόσιας υγείας, της υγείας γενικότερα, των συστημάτων υγείας, της πολιτικής υγείας, νομίζω θα συμφωνήσει ότι ιστορικά οι πανδημίες, οι πανδημικές κρίσεις, τέτοιου είδους υγειονομικές κρίσεις, καθόρισαν εν πολλής ή εν πάση περιπτώσει σε μεγάλο βαθμό, όχι απόλυτα, αλλά σε μεγάλο βαθμό καθόριζαν την ιστορία της δημόσιας υγείας.
Σας θυμίζω ήδη από την πανδημία της Πανόλης στην Ευρώπη, 14ος αιώνας, η πανδημία της Πανόλης, η οποία στην ουσία εξόντωσε τον μισό ευρωπαϊκό πληθυσμό, ήταν αυτή η οποία μέσα στον ανορθολογισμό της και στο σκοταδισμό της έδωσε και τις απαρχές αυτού που λέμε σήμερα δημόσια υγεία, τα μέτρα δημόσιας υγείας. Οι πρώτες απόπειρες κοινωνικής αποστασιοποίησης, ο εντοπισμός των κρουσμάτων, η απομόνωσή τους, η ιχνηλάτιση των επαφών τους, η καραντίνα των επαφών των ύποπτων περιστατικών, αποτελούν γέννημα, είναι η βασική παρακαταθήκη, αν θέλετε, της πανδημίας της Πανόλης. Η πανδημία της ευλογιάς, αφού έχει αναγνωριστεί για πρώτη φορά ή το γεγονός ότι είναι παθογόνοι οργανισμοί αυτοί που προκαλούν τα λοιμώδη νοσήματα και όχι το μίασμα ή η θεϊκή κατάρα ή η θεία δίκη, για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της πανδημίας της ευλογιάς, τα εμβόλια τίθενται στο επίκεντρο της προσοχής μας και μέσα από μια παγκόσμια συντονισμένη προσπάθεια, τα εμβόλια μετατρέπονται σε βασικό μηχανισμό εκρίζωσης μιας νόσου, με τα συγκεκριμένα φυσικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες που είχε η ευλογιά. Η πανδημία της ισπανικής γρίπης το 1917-1919, με πάνω από 50-60 εκατομμύρια νεκρούς, ήταν αυτή η οποία για πρώτη φορά έθεσε στο επίκεντρο, από τη σκοπιά της δημόσιας υγείας, τη συζήτηση, την ανάγκη να υπάρξει μια διεθνή συνεργασία για την έγκαιρη ανίχνευση, έλεγχο και αντιμετώπιση πανδημικών φαινομένων. Σας θυμίζω ότι ήταν η ισπανική γρίπη η οποία σε ένα βαθμό οδήγησε στην δημιουργία της κοινωνίας των εθνών, ήταν η ισπανική γρίπη σε συνδυασμό φυσικά με τα ιστορικά γεγονότα και τις καταστροφικές συνέπειες του Πρώτου και Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που έδωσε γέννησε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που ήταν ο πρώτος μηχανισμός διακρατικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση τέτοιων απειλών και συνέβαλε ως κρισιακό γεγονός, ως βασικά και βαθιά υγειονομική κρίση στην ανάγκη δημιουργίας εθνικών συστημάτων υγείας με έντονη κρατική παρέμβαση, χρηματοδοτούμενα μέσω φορολογίας. Δεν ήταν ο μόνος παράγοντας για τη γέννηση αυτών των συστημάτων, αλλά έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Σας θυμίζω επίσης ότι η πανδημία του SARS το 2001, η επιδημία του έμπολα το 2005, έκρουσαν τον κόνδωνα του κινδύνου για το γεγονός ότι σε παγκόσμιο επίπεδο το διεθνές σύστημα ελέγχου των επιδημιών έχει σημαντικότατα κενά. Είχαν ήδη κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου ότι τα συστήματα υγείας ανά τον κόσμο έχουν βαθιές δομικές ευαλωτότητες. Είναι δηλαδή ανήμπορα να αντιμετωπίσουν σε συνθήκες τέτοιας κρίσης και τέτοιας έντασης των υγειονομικών φαινομένων να αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικό τρόπο, καθολικό τρόπο και ισότιμο τρόπο τις υγειονομικές, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες τέτοιων κρισιακών φαινομένων. Τα σήματα κινδύνου της επιδημίας του SARS, της επιδημίας του έμπολα, αγνοήθηκαν και από τη διεθνή κοινότητα, αλλά αγνοήθηκαν και σε εθνικό επίπεδο. Το ερώτημα είναι τι θα αφήσει η πανδημία του COVID μετά το πέρασμά της. Σας θυμίζω και κλείνω με αυτό, ότι στην αρχή της πανδημίας μία σειρά από πολιτικοί, διεθνείς οργανισμοί, ακόμη και συνάδελφοί μας που ασχολούνται με την πολιτική και οικονομία της υγείας ή τη δημόσια υγεία, άρχισαν να δίνουν υποσχέσεις, να κάνουν δηλώσεις μεταμέλειας, ότι ήρθε επιτέλους η ώρα της αλλαγής πλεύσης μετά από 30 χρόνια λιτότητας, ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών υγείας, άρχισαν να δηλώνουν μεταμελημένοι ότι ήρθε η ώρα για αλλαγή, για επένδυση σε δημόσια, δωρεάν, καθολικά, ισότιμα συστήματα υγείας. Οι υποσχέσεις αυτές πολύ γρήγορα ξέφτησαν, κατέρευσαν. Σας θυμίζω στην Ελλάδα, στο ΕΣΥ, κατά τους 18 πρώτους μήνες της πανδημίας, στο ΕΣΥ, πέρα από το βάρος όλης της υπόλοιπης νοσηρότητας,
χρειάστηκε να νοσηλεύσει πάνω από 90.000 ασθενείς με COVID. Ο ιδιωτικός τομέας υγείας σε αυτή τη μάχη του COVID παρέμεινε αμέτωχος. Παρέβηνε μια COVID free zone, όπου σε σύνολο 140 ιδιωτικών κλινικών μόνο 7 δέχτηκαν να νοσηλεύσουν COVID-19 ασθενείς και αυτούς στη φάση της αποθεραπείας τους. Στην Αγγλία, ο ιδιωτικός τομέας ανέλαβε με καταστροφικές συνέπειες μόνο την διάγνωση και την ιχνηλάτηση περιστατικών COVID και αφού πρώτα είχε εξασφαλίσει κρατική χρηματοδότηση, προκαλώντας τεράστια κενά στο σύστημα δημόσιας υγείας της Αγγλίας, πρακτικά η εμπλοκή του στην επιδημία σχετίζεται με την απόλυτη κατάρρευση του συστήματος δημόσιας υγείας στη Μεγάλη Βρετανία και το NHS, ο Εθνικό Σύστημα Υγείας, σήκωσε όλο το υπόλοιπο βάρος της πανδημίας. Στην Ιταλία του πρώτου επιδημικού κύματος, στις εικόνες της εθνικής αυτής καταστροφής τους, της βαθιάς υγειονομικής τους κρίσης, ο ιδιωτικός τομέας κυριολεκτικά παρέμεινε αμέτωχος στην διαχείριση της κρίσης. Αν το μάθημα που θα πάρουμε την πανδημία COVID-19 είναι στροφή στις συμπράξεις δημόσιο-ιδιωτικού τομέα και στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση και επιχειρηματική λειτουργία του ΕΣΥ, πολύ φοβάμαι ότι είμαστε καταδικασμένοι στο να αποτύχουμε και στην επόμενη επιδημική ή οποιαδήποτε άλλη απειλή δημόσιας υγείας, την οποία αναπόφευκτα θα αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια. Με αυτές τις σκέψεις σας ευχαριστώ όλες και όλους για την παρουσία σας σήμερα. Να πάρω το λόγο. Κύριε Μπένα, ναι. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες και όλους που είστε εδώ μαζί μας και ελπίζω να γίνει και μια κουβέντα δημιουργική αντίστοιχα. Ευχαριστώ όλες και όλους του πάνελ, δηλαδή για και τον χρόνο που σπαταλήσατε αλλά και την ενέργεια εδώ πέρα και ευχαριστούμε πολύ και για την τιμή που μας κάνετε βέβαια. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης το Σύλλογο Αρχαιολόγων μας δίνει αυτή την ομορφιά εδώ πέρα να συζητάμε που είναι πολύ ωραίο και βέβαια να ευχαριστήσουμε και τις εκδόσεις Τόπος για όλη τους τη φροντίδα. Επ' ευκαιρία, βέβαια, θέλω να ευχαριστήσω και τον έχουμε και εδώ, μας κάνει τιμή να είμαστε, και τον Δημήτρη τον Αρβανίτη, ο οποίος είναι ο γραφίστας, ο οποίος έχει κάνει και αυτό το εξώφυλλο, αλλά και όλες μας τις εκδόσεις, αφιλοκερδός, τον ευχαριστούμε θερμά, γιατί μας εμπνέει και αισθητικά, γιατί και το αισθητικό κομμάτι είναι πολύ σημαντικό. Εγώ θα πω λίγα, για να δώσω το λόγο σε όλους, έχουν υποθεί πάρα πολλά. Αυτό που θέλω απλώς να πω είναι ότι σε όλη αυτή τη φάση, σε όλη αυτή τη διαδικασία που άρχισε με την εμφάνιση του κορονοϊού και της επιδημίας, εμείς η φιλοδοξία μας ήταν ως ειδική βέβαια της δημόσιας υγείας καταρχήν να παίξουμε το ρόλο μας, όπως υπόθηκε κιόλας από την Αφροδίτη. Δηλαδή, ο ρόλος ειδικών της δημόσιας υγείας είναι ακριβώς να ανοιχνεύσουν ένα πρόβλημα, να δούμε ποιο είναι αυτό το πρόβλημα, να προτείνουμε τις πιθανές λύσεις ή για τον έλεγχο της επιδημίας και το λιγότερο κακό, τέλος πάντων. Άρα, με αυτή την έννοια, πρώτα απ' όλα, σκοπός μας ήταν και είναι βέβαια η ανάπτυξη, η ανάλυση εντοβάθη της επιδημίας, η επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση της, ώστε να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Πού πάμε και γιατί πάμε, βέβαια. Από εκεί και πέρα, αυτό μέσα ακριβώς μέσα στην φιλοσοφία μας είναι, που δυστυχώς, όπως είπε και ο Χρήστος, δεν είναι και πολύ κοινή σήμερα στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, αυτό να γίνει μέσα από την κριτική, αναλυτική κριτική, ριζοσπαστική ματιά του ότι γιατί γίνεται, πού και πού πάει. Θα αναφερθώ πάρα πολύ γρήγορα στα βασικά χαρακτηριστικά που τα είπαν και άλλοι και που είναι και στο βιβλίο βέβαια. Αλλά άμα δούμε όλη αυτή την ιστορία της επιδημίας, αρχίζοντας πρώτον από την αιτιολογική της αλυσίδα. Υπόθηκε και γράφεται το εντατικοποιημένη βιομηχανία διατροφής βασικά γενικότερα και ακτινοτροφίας. Από εκεί και πέρα έρχεται η επιδημία. Ποιους αφορά? Κοινωνική διαστρωμάτωση, ταξικό πρόσημο. Έτσι, άρα, δηλαδή, έρχεται να διευρύνει, όπως σωστά υπόθηκε, τις υπάρχουσες ήδη ανισότητες και να τις κάνει ακόμα πιο ακραίες.
Εδώ πώς απαντήθηκε η επιδημία από τις ανύπαρκτες δυστυχώς, δηλαδή σε μεγάλη κρίση τέλος πάντων υπηρεσίες δημόσιας υγείας, αλλά και από, από τις γονατισμένες υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας μέσα από τη συνεχή δεκαετή πολιτική λιτότητας που τα κατέρευσαν όλα τα δημόσια συστήματα υγείας και όχι μόνο εδώ αλλά και στη Βρετανία κτλ. Από εκεί και πέρα, επίσης γράφεται και το συζητήσαν εδώ και οι συνάδελφοι, οι κοινωνικές και οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, οι οποίες και πάλι οδηγούν στη διεύρυνση των ανισοτήτων. Έτσι. Κάποιοι πλουτίζουν, κάποιοι πλουτίσανε καλά μέσα στην επιδημία, στην πανδημία και παγκοσμίως, αλλά και στη χώρα μας. Και η μεγάλη μάζα, βέβαια, ρίχνεται στο καναβάτσο της ιστορίας και της κοινωνίας, δηλαδή έξω από κάθε διαδικασία, μέσα στη φτώχεια κτλ. Βασικό χαρακτηριστικό της πανδημίας, πολιτικό αν θέλετε, αλλά και κοινωνικό, που υπόθηκε επίσης, απλώς εγώ ξαναλέω, τα μαζεύω γιατί θέλω να καταλήξω κάπου, είναι ότι είδαμε και βλέπουμε και ζούμε παγκοσμίως πάλι, ότι ενώ έχουμε μια πανδημία που είναι απειλή για τη δημόσια υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτή όχι απλώς δεν αλλάζει τις μέχρι σήμερα πολιτικές σκληρής νεοφιλελεύθερης πολιτικής κτλ, αλλά αντιθέτως εμφανίζεται και χρεώνεται, πώς το λένε, υιοθετείται ως ευκαιρία για περαιτέρω διεύρυνση αυτών των πολιτικών. Και άρα έχουμε πλήρη απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων. Ο πόλεμος ενάντια στην εργασία όχι απλώς δεν σταματάει, αλλά οξύνεται ακόμα περισσότερο. Και η όλη διαχείριση, και αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που μπορούμε να συζητάμε μέρες βέβαια, η όλη διαχείριση της πανδημίας και στη χώρα μας ιδιαίτερα, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε ή όχι, είναι κατά τη γνώμη μου μια κοινική διαχείριση αδιαφορίας. Δεν μας ενδιαφέρει. Πάμε με το βλέποντας και κάνοντας, με βάση τα επικοινωνιακά δεδομένα, να μην δείξουμε και πολύ αδιάφοροι, αλλά δεν κάνουμε και τίποτα. Είναι μια καταστροφή. Και εδώ απλώς να τονίσω έτσι παρενθετικά ότι στην καταστροφή αυτή εμείς αποδίδουμε και την ανάπτυξη του αντιεβουλευτικού κινήματος. Προφανώς θα υπήρχαν κάποιοι που φοβούνται, προφανώς θα υπήρχε ο ανορθολογισμός, ιδιαίτερα του φασισμού, ο οποίος και αυτός βγαίνει από το αυγό του. Αλλά δόθηκαν ευκαιρίες γιατί δεν υπήρχε συνεπής, συνεχής, διάφανη πολιτική απέναντι στη δημόσια υγεία. Το τι γίνεται, το τι δεν γίνεται. Υπήρχαν συνέχεια αντιφάσεις. Σας θυμίζω την πρώτη περίοδο, ας πούμε, ότι θεωρήθηκε από την κυβέρνηση αυτονόητο ότι η πανδημία μεταφέρεται στις πλατείες που κάνουν, που κάνουν παρέα οι νέοι, αλλά δεν μεταφέρεται στα λεωφορεία και στο μετρό. Έτσι. Αυτά φαίνονται. Αυτές οι ανισότητες, ας πούμε, αντίληψης ακυρώνουν κάθε δυνατότητα σοβαρής προσέγγισης και σήμερα έχουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα το αντιεμβολιαστικό. Και πάμε στο εμβόλιο λοιπόν, όπου και εδώ πάλι και παγκοσμίως και στη χώρα μας, αλλά εδώ είναι παγκόσμιο πια το φαινόμενο, όπως υπόθηκε κιόλας. Εδώ έχουμε όχι απλώς μια προσπάθεια να, ενώ θα έπρεπε να είχαμε, λέμε τώρα, μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η παγκόσμια κρίση της επιδημίας και μάλιστα το γρηγορότερο δυνατόν, που σημαίνει ότι εάν δίναμε τα υπαρκτά εδώ και 1,5 χρόνο, τα υπαρκτά εμβόλια, εάν τα μοιράζαμε σε όλο τον κόσμο σήμερα, θα είχαμε μια άλλη εικόνα της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο και θα είχαμε μειώσει αισθητά και τις πιθανότητες νέων στελεχών, μεταλλάξεων που λέγονται, έτσι, οι οποίες γίνονται, ευνοούνται από τις από τη μεγάλη διασπορά, από τις φάσεις δηλαδή μεγάλης διασποράς στον πληθυσμό. Και εδώ έχουμε, αντί να, λοιπόν, να το δει η παγκόσμια κοινότητα αυτό, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάτι πήγε να ψελίσει, αλλά όχι, έχουμε την ξεδιάντροπη κερδοσκοπία των φαρμακευτικών εταιριών, των μεγάλης φαρμακοβιομηχανίας, οι οποίες στηρίζουν τις πατέντες τους και δεν δέχονται τίποτα. Και βέβαια εδώ, από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει και κανένα κίνημα ουσιαστικά, ας πούμε, σοβαρό μέχρι στιγμής να ανατρέψει αυτή την κατάσταση. Άρα, όλα αυτά μαζί, άμα τα παντρέψουμε, βλέπουμε ότι η πανδημία από την αρχή της, το πώς προκαλέστηκε, οι αιτίες της, μέχρι τη διαχείρισή της, μέχρι τις κοινωνικές, οικονομικές κτλ. Επιπτώσεις της, τι είναι, είναι μια καλή περίπτωση, αν θέλετε, και εσείς εδώ οι συνάδελφοι από το Πάντιο που είστε και πιο ειδικοί από εμάς, είναι μια καλή περίπτωση μελέτης το τι θα πει καπιταλισμός. Δεν είναι κάτι άλλο. Δηλαδή είναι ο σύγχρονος, είναι ένα καλό παράδειγμα, αν θέλετε, καλό, κακό για την κοινωνία βέβαια, αλλά καλό εγκεφαλικά, ένα καλό παράδειγμα, αυτός είναι ο καπιταλισμός. Αυτή είναι. Δηλαδή η πανδημία δεν είναι τυχαία, δεν ήρθε τυχαία, δεν διαχειρίζεται τυχαία, δεν αντιμετωπίζεται τυχαία. Αντιμετωπίζεται σε ένα
κλασικό καπιταλιστικό σύστημα, το οποίο κυριαρχεί βεβαίως, και το ερώτημα που πιθανόν μπαίνει είναι και πότε θα ανατραπεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Διαβάζοντας κάποια σχόλια, επιχειρηματολογία αντιεμβολιαστών ή σκεπτικιστών εμβολίου από τη Βρετανία του 1850, βλέπω ότι η επιχειρηματολογία δεν έχει αλλάξει καθόλου. Είτε είναι, έρχεται από τον κλήρο, είτε έρχεται από γονείς φοβισμένους κτλ. Είναι ακριβώς η ίδια και κάνει επίκληση στα ίδια συναισθήματα, παρότι η επιστήμη έχει αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης, ξέρουμε ότι στην Αφρική είχαν μεγάλο πρόβλημα με τα εμβόλια πολιομελίτιδας που φοβόντουσαν να κάνουν, γιατί νομίζαν ότι τους δίναν εμβόλιο με τον ιό HIV, στη Ρώσια κτλ. Οπότε παρατηρούμε ότι υπάρχει ένας εγγενές φόβος ανθρωπολογικής φύσεως και αναρωτιέμαι και ρωτάω και εσάς πόσο συνδέεται αυτός ο ανθρωπολογικός φόβος με την παιδεία και τις τάξεις και τι μπορεί να κάνει η πολιτεία και η επιστήμη για να το αντιμετωπίσει. Γιατί υπάρχει, διαπερνάει και το χρόνο και το χώρο. Να πω μία σκέψη και αν θέλετε συμπληρώνετε. Ναι, ο φόβος στα εμβόλια είναι διαχρονικός και πιθανώς να έχει και κοινά χαρακτηριστικά στο πέρασμά του. Ο φόβος για τα εμβόλια υπήρχε και πριν τον COVID, για άλλα εμβόλια. Νομίζω όμως εδώ αυτή η σχετικοποίηση του φαινομένου κατά έναν τρόπο συγχαίει και το πρόβλημα. Δηλαδή, ο φόβος στα εμβόλια ήταν πάντοτε ένα περιθωριακό, αποσπασματικό, μεμονωμένο φαινόμενο. Ανάλογα με την ιστορική του περίοδο, τουλάχιστον πριν την επιδημία του COVID, αφορούσε πολύ μικρές. Εδώ μιλάμε για ένα πιο γενικευμένο κύμα, το οποίο έχει αρκετό βάθος και αρκετή ουρά ορθολογισμού αντιεπιστημονικού και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να το ερμηνεύσει, αν δεν το ερμηνεύσει ως ένα σύμπτωμα μιας βαθιάς κρίσης εμπιστοσύνης, μερίδας του πληθυσμού, στον τρόπο διαχείρισης της επιδημίας, στο βασικό χαρακτήρα και σκοπό της διαχείρισης επιδημίας. Να πω ένα παράδειγμα. Όταν το εμβόλιο της πολιομιελίτιδας, ο Τζον Σάκς, ο εφευρέτης του εμβολίου της πολιομιελίτιδας, ρωτήθηκε το γιατί δεν έθεσε σε πατέντα, δεν πήρε δηλαδή τα ιδιοκτησιακά πνευματικά δικαιώματα του εμβολίου, απάντησε, γιατί να πατεντάρω το εμβόλιο, τον ήλιο τον πατεντάρεις, βάζεις ιδιοκτησιακά πνευματικά δικαιώματα στον ήλιο. Όταν λοιπόν το εμβόλιο είναι στην εμπορική σφαίρα, όταν το εμβόλιο αποτελεί πηγή κερδοφορίας, όταν δηλαδή αυτή τη στιγμή σήμερα μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες βγάζουν δις, το 90% των παγκόσμιων δόσεων διατίθεται στο 20% του παγκόσμιου πληθυσμού και το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει πρόσβαση στο 20% των διαθέσιμων δόσεων, όταν έχεις δηλαδή τέτοιες συνθήκες από τη μία υψηλής κερδοφορίας και από την άλλη συνθήκες μη πρόσβασης και ισότιμης πρόσβασης στο εμβόλιο, αυτό δημιουργεί ρηγμάτωση στην εμπιστοσύνη. Ρηγμάτωση στην εμπιστοσύνη προκαλεί τα υγειονομικά πρωτόκολλα στην υπηρεσία κάθε φορά των εκάστοτε οικονομικών, κοινωνικών συνθήκων και συμφερόντων και μία σειρά από άλλοι λόγοι, πώς το λένε, αντιφάσεις στη διαχείριση της επιδημίας, γέννησαν αυτό το ρήγμα εμπιστοσύνης. Και
Σήμερα εγώ αυτό το κύμα του ανορθολογισμού, του φόβου, το αναγνωρίζω ως σύμπτωμα αυτής της βαθιάς ρήξης εμπιστοσύνης σε ένα σύστημα το οποίο διαχειρίστηκε την επιδημία, προστατεύοντας τα συμφέροντα των λίγων εις βάρος των συμφερόντων των πολλών. Ναι. Και εγώ να συνεχίσω λίγο αυτή την κουβέντα, γιατί είναι σημαντική νομίζω. Συμφωνώ απολύτως προφανώς. Να τονίσω εδώ τον καταστροφικό ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, έτσι, όπου ένα χαρακτηριστικό που νομίζω ο Άρης Χατζηστεφάνου το είχε βγάλει πρώτη φορά, όπου είπε, ας πούμε, ότι ένα περιστατικό κάποιας τρόμβωσης μετά από εμβόλιο παρουσιάστηκε 30 απανωτές μέρες σε όλα τα δελτία ειδήσεων των βασικών καναλιών και κανένα όμως από αυτά τα δελτία ειδήσεων δεν έλεγε το πόσες χιλιάδες θάνατοι προκλήθηκαν λόγω του μη εμβολιασμού. Ένα στοιχείο δηλαδή όπου δημιουργείται το μπέρδεμα. Τώρα το άλλο που πάλι έχει να κάνει με την όλη προσέγγιση της πανδημίας και επιδημίας από την κυβέρνηση και που δείχνει δηλαδή αυτό που το είπε και ο Ηλίας, είναι ότι το είπε μάλιστα προχθές πάλι ο Πρωθυπουργός, δηλαδή είναι και ξεφτύλες πια τελείως, ότι όποιος γιατρός, δηλαδή πώς θα κάνουμε τους εμβολιασμούς, θα δώσουμε κίνητρο στους ιδιώτες γιατρούς, άμα το κάνει στο ιατρείο σου 30 ευρώ, άμα το κάνει στο σπίτι 50 ευρώ. Άρα θα πάει ο γιατρός και θα πει στον άρρωστό του, κοίταξε, θα σου κάνω εμβόλιο, ο οποίος άρρωστός του ξέρει ότι κάνοντάς μου κάνει εμβόλιο γιατί πιστεύει στο εμβόλιο ή γιατί πιστεύει στο πενιντάρικο. Δηλαδή, άμα θες να ανατινάξεις την ιστορία του εμβολιασμού, κάνεις τέτοιες βλακίες. Αλλά εδώ θέλω να πω ότι έχουμε μαζί μας και χαρά και την τιμή να έχουμε και τον Τάκη τον Παναγιωτόπουλο, που είναι πολύ πιο γνώστης γι' αυτό, άμα θέλει να κάνει κάποια παρατήρηση. Καταρχάς, μπράβο για την έκδοση. Έχω μικρές διαφωνίες σε ορισμένα σημεία, αλλά αυτό είναι εξαιρετικά δευτερεύον. Για να έρθω, νομίζω ότι είναι μια συμβολή ιδιαίτερα σημαντική και θέλω να ελπίζω ότι θα πυροδοτήσει συζητήσεις γύρω από τα θέματα αυτά, τα οποία είναι πολύπλοκα. Είναι πολύπλοκα και χρειάζεται να αποφεύγουμε την υπεραπλούστευση. Νομίζω καμιά φορά έχει γίνει στο βιβλίο, αλλά ξαναλέω, αυτό είναι δευτερεύον. Τώρα, το θέμα της για τα εμβόλια που συζητάμε τώρα αυτή τη στιγμή, νομίζω επίσης έχει πάρα πολλές πλευρές. Ετέθηκαν ορισμένες, συμφωνώ. Υπάρχουν όμως και βαθύτερες. Δηλαδή, η έλλειψη εμπιστοσύνης ανάγεται και στο παρελθόν. Δεν είναι μόνο στη διαχείριση της πανδημίας, είναι και από παλιότερα. Και βλέπει κανένας, και εδώ πέρα υπάρχουν χώρες που ιστορικά έχουν κατά μέσον όρο, κατά κάποιο τρόπο, οι λαοί τους λιγότερη ή περισσότερη εμπιστοσύνη, δεν θα έλεγα στις κυβερνήσεις στενά, στους θεσμούς. Αλλού λειτουργούν καλύτερα, αλλού χειρότερα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το κελπνό εωδή. Έτσι. Όλοι έχουμε γίνει μάρτυρες επανειλημμένων, δεν μπαίνω στην ουσία την πραγματική του θέματος, αλλά όλοι έχουμε γίνει μάρτυρες απίθανων σκανδάλων. Πιανού του πρωταγωνιστή της διαχείρισης της πανδημίας αυτή τη στιγμή. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Πέραν αυτών υπάρχουν και πολλοί άλλοι λόγοι που δημιουργούν απέχθεια, ας πούμε, αυτό το 30 με 50%. Εκεί είναι, έτσι, του όχι. Το 30 που έχει επιχειρηθεί να αποδοθεί σε ανεύθυνους και εγωιστές. Εισαγωγικά είναι αυτό, έτσι. Οι ανεύθυνοι και εγωιστές. 30 με 50% είναι κοινωνικό φαινόμενο. Δεν τελειώνει με εύκολους χαρακτηρισμούς. Και πολύ περισσότερο που καλλιεργήθηκε για μήνες, νομίζω περίπου από τον Απρίλιο, αν το έχω εντοπίσει σωστά, ένας λόγος, ένας υπερβολικός λόγος για την υποχρεωτικότητα. Υποχρεωτικότητα και πάλι υποχρεωτικότητα, πριν καν χρειαστεί, αν θέλετε. Πριν καν σκάσει μύτη η όποια ανάγκη. Όταν παράλληλα στην προπαγάνδα, ας το πούμε, ή στο δημόσιο λόγο, ήταν πόσο καλοί είμαστε από τις πρώτες 3, 4, 5 ανάλογα, 5 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά σε μια πρώτη φάση τα εμβόλια, την εμβολιαστική κάλυψη. Μετά, όταν αυτό έπεσε, το δείκτης που χρησιμοποιούνταν ήταν
ημερήσιος εμβολιασμός. Έτσι. Άλλο αντιφατικό. Χρησιμοποιούμε άλλοτε άλλους δείκτες, αυτούς που μας φέρνουν στην καλύτερη εικόνα. Πολύ σωστά ελέγχθη ότι το επικοινωνιακό ήταν κρίσιμο, βασικό, κεντρικό. Έτσι. Λοιπόν, μπορεί κανένας να σκεφτεί και νομίζω ότι όχι μπορεί, οφείλουμε να σκεφτούμε όλες τις παραμέτρους που συνέβαλαν, διότι όπως έχει λεχθεί πολλές φορές, δεν προβλέπεται να είναι η τελευταία πανδημία που θα ζήσουν στη ζωή τους οι νεότεροι από εμάς τουλάχιστον εδώ μέσα. Τα εμβόλια, από την άλλη, ήταν μια λαμπρή ιστορία της τεχνολογίας, με τρομερή ταχύτητα αναπτύχθηκαν και επίσης νομίζω αναμένεται ότι και σε επόμενες πανδημίες θα είναι το κύριο ή ένα κύριο όπλο, εν πάση περιπτώσει. Το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί σωστά, πολύ σωστά ελέγχθη, και αυτό είναι επίσης, είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Επίσης, διότι ξέρουμε ότι οι μεταλλάξεις, αυτό που ανέφερε ο Αλέξης λίγο πριν, τις ανισότητες με παγκόσμια οπτική, διότι επίσης γνωρίζουμε ότι οι μεταλλάξεις που φοβόμαστε, και ποια είναι η μετάλλαξη που φοβόμαστε, να αλλάξει ως και να διαφεύγει από το εμβόλιο. Φτού και από την αρχή δηλαδή. Αυτή μπορεί να γίνει οπουδήποτε στον κόσμο. Έτσι. Είναι εκτός όλων των άλλων που σωστά ελέγξαν και εξαιρετικά κοντόθωρη αυτή η πρακτική. Εν πάση περιπτώσει, ίσως μακρηγόρησα υπερβολικά, πάντως νομίζω ότι είναι ένα κρίσιμο και κύριο θέμα που θέλει συζήτηση ψύχρεμη και διαρκή. Έτσι, και μετά που λένε. Αν συμφωνήσουμε ότι η επιδημία είναι ένα ζήτημα, η πανδημία COVID, ένα ζήτημα δημόσιας υγείας, νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε μια διεπιστημονική προσέγγιση του ζητήματος. Πράγμα που σημαίνει δηλαδή ότι αυτό που έγινε από την αρχή, η ιατρικοποίηση του ζητήματος, τι έκανε, αποδέσμευσε το ζήτημα από τις κοινωνικές υποδομές. Και φτάνουμε τώρα δηλαδή και συζητάμε, κάνουμε μια συζήτηση με τους εμβολιασμένους απέναντι στους ανεμβολίαστους. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη και την εξωτερική ιστορία της επιστήμης. Η επιστήμη προφανώς συνέβαλε τα μάλα σε αυτό που λέμε στον εξορθολογισμό, στην εμπέδωση του νεωτερικού πνεύματος, αλλά αυτή η προμηθεϊκή αντίληψη της επιστήμης σε μεγάλο βαθμό, και νομίζω ότι υπάρχουν πολλά τα παραδείγματα, έχει εκπέσει. Η επιστήμη σε μεγάλο βαθμό έχει εκπέσει σε μια εργαλειακή ορθολογικότητα. Και αυτό αφορά και την ιατρική. Επομένως, θα έλεγα ότι, εξάλλου το είπατε κι εσείς, και δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι μερικές φορές είναι πιο σημαντικό να περιγράψεις το πρόβλημα, και αυτό κάνατε εσείς με το βιβλίο, από το να προτείνεις τις λύσεις. Οι λύσεις, νομίζω, είναι απόρρια αυτής της περιγραφής. Και προς την μη σας. Θεωρώ ότι το είπατε κι εσείς ότι τα εμβόλια, εφόσον δεν κατανεμηθούν και στους λαούς της υπόλοιπης των άλλων χωρών, θα είναι μία τρύπα στο νερό όσον αφορά την Ευρώπη, γιατί οι μεταλλάξεις έρχονται πρωτίστως από εκεί. Επομένως, μία στοχευμένη εμβολιαστική στρατηγική στις χώρες μας, που σημαίνει δηλαδή πρώτα απ' όλα πρέπει να κινηθείς με βάση τον άξονα ότι κάνουμε τα εμβόλια κυρίως στις ευπαθείς ομάδες, και εδώ αυτό δεν είναι απλά πάμε και τους κάνουμε την ένεση. Σημαίνει μία εξατομικευμένη προσέγγιση του ζητήματος για να πιστούν οι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο τους καλούμε, τους κάνουμε την ένεση και φεύγουν, και ούτε κίτρινο κάρτα συμπληρώνεται ούτε τίποτα. Τους κάνουμε εξετάσεις πριν, ενώ γιατί ένα 30-40% του πληθυσμού πάνω από 60-70 χρονών δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Κάνουμε πριν τις εξετάσεις, μπορεί οι άνθρωποι να έχουν ένα ιστορικό θρομβώσιο, παραδείγματος χάρη. Για να πιστούν ότι πραγματικά τους νοιαζόμαστε, και αμέσως μετά υπάρχει δυνατότητα καταγραφής των οποιονδήποτε συμπτωμάτων στον κίτρινο φάκελο. Αυτό δεν γίνεται πουθενά. Ποια εμπιστοσύνη να έχει ο πληθυσμός τότε στους θεσμούς, στην κυβέρνηση και ούτω καθεξής.
Επομένως, και επειδή η εμπιστοσύνη δεν είναι μία προσωπική σχέση, η εμπιστοσύνη είναι μία κοινωνική σχέση. Και όταν οι άνθρωποι βιώνουν, παραδείγματος χάρη, ότι αυτό το υπερβολικό ενδιαφέρον για το εμβόλιο, όταν η υποθεραπεία έχει αυξηθεί, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν πρόκειται να πείσει τον πληθυσμό. Και με αυτή την έννοια, θα έλεγα ότι ορθολογικός μου φαίνεται ο τρόπος σκέψης αυτών των ανθρώπων. Δεν μιλάω τώρα για ανθρώπους που για άλλους μεταφυσικούς λόγους ή επειδή κινούνται στο παράδειγμα της θεοδικίας, ο Θεός κτλ. Μιλάω όμως για ανθρώπους που κάλλιστα με άλλους όρους θα μπορούσαν να πιστούν και να προσέλθουν στον εμβολιασμό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να ρωτήσει? Λοιπόν, καλησπέρα σας. Το όνομά μου είναι Βασίλης Ζουμπουρλής, ερευνητής στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ένα από τα καλά που έχει κάνει η πανδημία είναι ότι γνωριστήκαμε με μερικούς ανθρώπους, τον Ηλία τον Κονδύλη, για παράδειγμα, δεν τον γνώριζα ποτέ στη ζωή μου. Τον γνώρισα τελευταία από την αρθρογραφία του και την έκδοση του βιβλίου, που εύχομαι τα καλύτερα για την πορεία του. Αισθάνομαι ότι συζητάμε ένα πρόβλημα για τις συνέπειες ενός προβλήματος και δεν κοιτάμε την κυρίαρχη αιτιότητα του προβλήματος. Θυμάμαι στις 12 Μαρτίου του 19 βρέθηκα στα Γιάννενα για να παραλάβω το γιο μου, γιατί θα έρχονταν το lockdown. Και θεωρήσαμε καλό, επειδή δεν μας είχε ξανατύχει lockdown, να πάμε και μια ορειβασία στη Δρακόλυμνη. Και μετά καθίσαμε και σε έναν ξενώνα να πιούμε ένα, ξέρω εγώ, τσιπουράκι. Και για πρώτη φορά μας δώσανε το τσίπουρο σε πλαστικό, διότι λέει πάρθηκε το πρώτο μέτρο, διότι δεν μπορούσαν να μας δώσουν ένα ποτήρι γυάλινο. Όταν ήρθα στην Αθήνα και έπεσε το lockdown, θα θυμόμαστε, εγώ τουλάχιστον το αισθάνθηκα σαν να είχαμε παγκόσμιο πόλεμο. Δηλαδή και μόνο οι φράσεις που ακούστηκαν από τα επίσημα χείλη της επιστήμης περί αόρατου εχθρού, εάν κανείς τα αναλύσει σε οποιοδήποτε επίπεδο, έχουν τεράστιες συνέπειες ακόμα και οι λέξεις. Όταν, για παράδειγμα, η επιστήμη σήμερα έχει όλα τα μέσα και έναν ιό που δεν θυμάμαι, στην Κίνα τουλάχιστον μετά από πόσες μέρες τον είδαν στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, πώς μπορεί η επιστήμη να χρησιμοποιεί αυτούς τους όρους? Νομίζω ένα από τα πράγματα τα οποία, για να μην προεκταθώ, γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία μπορεί να θίξει κανείς για την πανδημία, είναι να μπει στο δημόσιο διάλογο η γενιουσιουργός αιτία των πανδημιών, που το 1975, για παράδειγμα, στην Αμερική, οι ηθήνοντες ανακοινώναν στα πανεπιστήμια ότι με τις πανδημίες τελειώσαμε διαπαντός. Τα κουδούνια χτυπήσανε μετά το 2000. Ο MERS, για παράδειγμα, είναι ένας ιός ο οποίος προήλθε διότι άρχισε η μεγάλη καλλιέργεια των καμήλων σε πολύ κλειστούς χώρους. Προηγούμενα οι καμήλες χρησιμοποιούντουσαν για άλλους λόγους, για μεταφορές κτλ. Ένα πράγμα που γίνεται αυτή τη στιγμή σε επίπεδο βιολογικό είναι αυτό που λέγεται, σαν χρησιμοποιείται ένας όρος, χαμπουργκεροποίηση των δασών. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, εκτός της καταστροφής που γίνεται σκάτω σε αυτές τις χώρες, στα δάση, στον Αμαζόνιο κτλ., τα οποία έχουν τεράστιες συνέπειες σε οικολογικό επίπεδο. Για παράδειγμα, επειδή υπάρχει ένα ερώτημα για την προέλευση του ιού και έχουν φτιάξει επιτροπές, εάν κατασκευάσει στην Κίνα κτλ., εάν γίνει μια καταστροφή του περιβάλλοντος και οι νυχτερίδες μεταφερθούν απότομα σε έναν κήπο, η οποία μια νυχτερίδα μπορεί να πάει πάνω σε ένα μήλο και αυτό το μήλο το φάει ένας άνθρωπος, μπορεί άνετα ο ιός να μεταφερθεί στον άνθρωπο. Αλλά αυτό το κυρίαρχο που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, που αναφέρθηκαν παραδείγματα στην Αγγλία με τις τρελές αγελάδες κτλ., είναι η υπερκαλλιέργεια ζώων σε μικρούς χώρους. Και εμείς που είμαστε βιολόγοι καταλαβαίνουμε και μια άλλη πλευρά του φαινομένου, η καταστροφή της βιοποικιλότητας, διότι τι κάνουνε,
Θα φτιάξουμε τη μεγαλύτερη αγιαλάδα με τη μεγαλύτερη παραγωγή γάλακτος, που σε επίπεδο ανοσολογίας σημαίνει ότι επιλέγω έναν οργανισμό, δεν έχω ποικιλομορφία στο γενετικό υλικό και στην ανοσία αυτών των οργανισμών. Δημιουργεί δηλαδή ένα incubator για να αναπτύσσονται αυτοί οι οργανισμοί, οι μικροοργανισμοί, οι ιοί κτλ. Και εφόσον συνορεύουμε τους ανθρώπους, να μεταφερθούν στο ανθρώπινο είδος. Άρα, θέλω να πω πέρα και πολύ καλά συζητούνται όλα αυτά τα φαινόμενα, αλλά μπαίνουν τα θέματα της κλιματικής αλλαγής, τα θέματα του περιβάλλοντος, τα οποία νομίζω σε τέτοιο επίπεδο πρέπει να συζητηθεί η πανδημία για να μπούμε στην κυρίαρχη αιτιότητα του προβλήματος, που φυσικά ο καπιταλισμός δεν μπορεί να τα λύσει αυτά. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν πάρθηκαν τα πρώτα μέτρα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη τι έκανε, έδωσε 30 εκατομμύρια σε ιδιώτες για να λύσουν το θέμα των τεστ. Εγώ που είμαι μοριακός βιολόγος και δουλεύω μέσα στο εργαστήριο, υπολόγισα και το έλεγα και σε φίλους μου και δεν με πιστεύαν και τη στιγμή, ότι με τα 30 εκατομμύρια και με την αξιοποίηση επιστημονικού δυναμικού και με μία αυτά που λέτε πρωτοβάθμια και δεν ξέρω δήμοι επικοινωνίες κτλ., αν με βάζανε με ένα υπεύθυνο Ελλάδας, σε 10 μέρες θα είχα ιχνηλατήσει τον ιό και πού βρίσκαμε και πού βρίσκεται το πρόβλημα στα γεροκομεία κτλ. Και αν γινόταν και σε παγκόσμιο στερέωμα αυτό, δεν θα είχαμε αυτό το πράγμα που υπάρχει. Ο καπιταλισμός είναι μια χωτική κατάσταση, δεν μπορεί να τα ελέγξει τα προβλήματα και το πρόβλημα στην πορεία το κάνει και υπέρ του για να βγάλει κέρδη. Ναι, να δώσω ένα συγχαρώ και όλους για την έκδοση και νομίζω ότι πέρα από την έκδοση είναι η πολύ σημαντική δουλειά που γίνεται στο κέντρο, όχι μόνο η επιστημονική, αλλά και αυτή η δημόσια παρουσία ενός ριζοσπαστικού, θα έλεγα εγώ, επιστημονικού και πολιτικού λόγου, είναι μια η εκφώνηση ενός διαφορετικού λόγου στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου. Είναι αυτό μας έχει λείψει, είναι πάρα πολύ δύσκολο, μονοπολείται ο δημόσιος διάλογος και είναι πολύ σημαντικό να ακουστούν και άλλες φωνές. Γιατί επειδή λέμε διάφορα περί επικοινωνίας κτλ., δεν είναι απλό όταν είναι τα πρόσωπα αναφοράς μιας διαφορετικής άποψης είναι λίγα και κάποιοι άλλοι που θα μπορούσαν να είναι δεν τους ξέρουμε, είναι πολύ δύσκολο να ακουστεί και διαφορετική φωνή. Εγώ, ας πούμε τώρα με τον Παναγιωτόπουλο, του έχω κάνει 4, 5, 6 συνεντεύξεις, δεν ξέρω πόσες έχουν γίνει. Γιατί δεν είχαμε ανθρώπους άλλους να μιλήσουμε. Έχω κάνει και με τον Μπένο και του είχε βγει και ήταν και προφητικό σε σχέση με τα εμβόλια κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει ένα θέμα γενικά. Προφανώς υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα δημοκρατίας και μονοπόλησης της ενημέρωσης και του διαλόγου. Υπάρχει όμως και ένα καθήκον από τη μεριά και των επιστημόνων, των υγειονομικών προκειμένων, αλλά των επιστημόνων και των διανόμων γενικά, το πώς οι ίδιοι θα τοποθετηθούν και το πώς και οι ίδιοι θα συμμετάσχουν και θα δείξουν τη διαθεσιμότητά τους στο πλαίσιο του διαλόγου αυτού. Η δεύτερη παρατήρηση που θέλω να κάνω έχει να κάνει με τον αντιεμβολιασμό. Νομίζω δεν έχει η άρνηση και η επιφυλακτικότητα απέναντι στα εμβόλια δεν έχει να κάνει αποκλειστικά με τη διαχείριση της πανδημίας. Είναι γενικά μια αμφισβήτηση και της ιατρικής στον βαθμό που εργαλειοποιείται και εμπορευματοποιείται. Και πολύ περισσότερο νομίζω όμως ότι σχετίζεται με αυτό το γενικό φαινόμενο που θα λέγαμε κρίση της αλήθειας, όπου ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας δεν αναγνωρίζει σε αυτούς που υποτίθεται ότι διαμορφώνουν την κοινή γνώμη ή εκφέρουν την αλήθεια, δεν τους αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία αυτή. Δεν τους αναγνωρίζει ότι όντως λένε την αλήθεια. Μας λένε ψέματα οι επιστήμονες, μας λένε ψέματα οι πολιτικοί, μας λένε ψέματα για την οικονομία. Αυτό έχει ένα κομμάτι ενορθολογισμού, δεν έχει να κάνει μόνο με το νεοφασιστικό ρεύμα που το διαχειρίζεται. Έχει να κάνει και μια πραγματικότητα. Διότι όντως τους λένε στους ανθρώπους ψέματα όλο αυτό το διάστημα. Για την οικονομία, για το ποιοι φταίνε, για το περιβάλλον, για την πολιτική διαχείριση. Και επιπλέον ότι ο δημόσιος λόγος είναι ένας λόγος ακατανόητος. Ο λόγος της πολιτικής, μάλλον και ο δημόσιος λόγος γενικά. Ο λόγος της πολιτικής είναι ένας λόγος ακατανόητος και απροσπέλαστος. Σε αυτό που θα λέγαμε, όχι στο μέσο πολίτη, στους πολίτες γενικά, είναι μια αργό, μια ιδιόλεκτος της εξουσίας που την καταλαβαίνει ένα μικρό κομμάτι της ελίτ. Και δεν είναι τυχαίο και ότι η κρίση αυτή της αλήθειας έχει να κάνει και με τους διάβλους της αλήθειας. Οι θεωρίες συνωμοσίας που είναι η μία εκδοχή, η μία έκφραση αυτού του φαινομένου,
διακινούνται κυρίως από μη παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, διακινούνται από το διαδίκτυο, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επομένως, νομίζω ότι είναι ένα πράγμα που έχει πολύ, πολύ μεγαλύτερο βάθος και θα μας απασχολήσει με άλλες διαστάσεις τα επόμενα χρόνια και για άλλα, και σε άλλα ζητήματα. Και η τελευταία μου παρατήρηση, νομίζω, το πώς για το θέμα για τις υποχρεωτικότητες της ΜΜΗ. Νομίζω με την υποχρεωτικότητα και τον αντιεμβολιασμό είχαμε την πιο κοινική πολιτική και επικοινωνιακή διαχείριση από τη μεριά της εξουσίας. Αυτό που χτίστηκε και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη είναι ότι ακολουθήθηκε το δόγμα ότι όταν είσαι σε δύσκολη θέση πέτα μια ψόφια γάτα πάνω στο τραπέζι. Ότι όταν θες να αλλάξεις την ατζέντα, να αλλάξεις τη συζήτηση και να βγάλεις από πάνω στις ευθύνες, πρέπει να δημιουργήσεις ένα άλλο θέμα και πρέπει να φτιάξεις και έναν εχθρό που κατά τεκμήριο είναι τόσο αντιπαθής και απεχθής που είναι και εύκολο να τον κερδίσεις. Αν λοιπόν το θέμα δεν είναι οι ευθύνες της κρατικής, η κρατική διαχείριση, αλλά είναι κάποιοι παλαβοί τρελοί που αρνούνται το εμβόλιο. Και αν η ευθύνη, μάλλον και αν υπεύθυνη για τους θανάτους και για την συνέχιση της πανδημίας δεν είναι πάλι αυτοί που διαχειρίζουν την πανδημία, αλλά είναι αυτοί που αρνούν το εμβόλιο, έχει αλλάξει τελείως η συζήτηση. Και η συζήτηση έχει αλλάξει τελείως και έχουμε τώρα πάνω από 15.000 νεκρούς, ξεπεράσαμε τη Σουηδία κτλ. Και έχει κανονικοποιηθεί αυτό και δεν φθείρεται και καθόλου η κυβέρνηση. Θα πω όμως, και εδώ είναι και με αυτό κλείνω, ότι υπάρχει ένα θέμα και από τη σκοπιά της αριστεράς, η οποία για πολύ μεγάλο διάστημα, στην οποία για μεγάλο διάστημα παρατηρήθηκαν δύο γραμμές, κατά τη γνώμη μου είναι λάθος, είχαν στοιχεία ορθότητας, αλλά εν τέλει στην υπερβολή τους ήταν λάθος. Είχαμε μια γραμμή αυτού που λέγω του υπερ-lockdown, να τα κλείσουμε όλα πιο πολύ, διότι οι άλλοι δεν θέλουν να κλείσουν. Αν λένε 6 μήνες lockdown, να πούμε 12 και να τελειώσει. Και η άλλη εκδοχή που συναντήθηκε από ένα σημείο και μετά με τον αντιεμβολιασμό, ότι είναι όλο, δεν είναι ακριβώς ότι είναι ψέμα η πανδημία, αλλά ότι δεν είναι έτσι ακριβώς όπως μας τα παρουσιάζουν και ότι είμαστε τελείως αντίθετοι σε οποιαδήποτε μέτρο κοινωνικής αποστασιοποίησης και σε οποιαδήποτε περιοριστικό μέτρο. Και τώρα, στην ουσία, μιλάμε μόνο ενάντια στην υποχρεωτικότητα για το εμβόλιο, αλλά δεν μιλάμε για την αναγκαιότητα του εμβολίου. Νομίζω ότι όταν πας, οι άλλοι έχουν μια επικοινωνική υπεροπλία και η μία πλευρά έχει μια επικοινωνική υπεροπλία και η άλλη για μεγάλο διάστημα παλατζάρει και δεν έχει καθαρό μήνυμα, προφανώς θα κερδίσει αυτός που έχει την υπεροπλία. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε για το βιβλίο και σας ξαναδούμε στο επόμενο βιβλίο, κύριε καθηγητές. Ευχαριστούμε.